Για τις εκλογές σε επίπεδο αυτοδιοίκησης που έρχονται, αλλά και την κατάσταση που διαμορφώνεται, τοποθετήθηκε στον Άστρα ο Δήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων κ. Σκοπάνας. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πλειοψηφικό ρεύμα για τον Αχιλλέα Μπέο και στις περιφερειακές ενότητες, που θα δυναμώσει, όπως είπα, ακόμη περισσότερο, αφού μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας θα έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο μέσος όρος αποδοχής, όπως διεμήνυσε χαρακτηριστικά στον Άστρα ο κ. Σκοπάνας, ό,τι αφορά και τις δημοτικές ενότητες, αγγίζει το 65 με 70%. Έχει διαμορφωθεί σε ολόκληρο το Δήμο, είπε, μια πλατιά και ευρεία πλειοψηφία υπέρ της αυτοδιοικητικής μας παράταξης. Είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι από την αποδοχή του Δημάρχου μας Αχιλλέα Μπέου και από την αναγνώριση του έργου της δημοτικής μας αρχής από μια πλατιά, από μια ευρεία πλειοψηφία των συνδημοτών μας και στις δημοτικές μας ενότητες. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο, γιατί μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας μας θα έχουμε ολοκληρώσει σημαντικά έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη στις δημοτικές μας ενότητες και αφορούν την αναβάθμιση του αγροτικού και του εσωτερικού οδικού δικτύου των χωριών μας, τη δημιουργία καινούριων παιδικών χαρών σε 10 χωριά μας, την κατασκευή αποχαιρετευτικών δικτύων, τον εξυγχρονισμό των περιφερειακών υδραγωγείων, την ανακαίνιση των δημοτικών κτηρίων και πρώην δημαρχείων, την ανακατασκευή πλατιών, καλλιτεριμιών, κοινόχρηστων χώρων, την αναβάθμιση και την επέκταση του δημοτικού φωτισμού. Επίσης, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και σε ζητήματα καθαριότητας και πρασίνου, έτσι ώστε οι συνδημότες μας να είναι ασφαλείς και η εικόνα των χωριών μας η καλύτερη δυνατή. Θα ήθελα να σημειώσω ότι δίνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να κρατήσουμε ζωντανά και όρθια τα χωριά μας και να θυμίσω ότι με το νόμο 3852 του 2010, τον περίφημο Καλλικράτη, ουσιαστικά καταργήθηκαν οι μικροί δήμοι και οι κοινότητες, η οικονομική ύφεση, η πανδημική κρίση, η ενεργειακή κρίση, επιδείνωσαν και καταράκωσαν τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Παρ' όλα αυτά, ολόκληρος ο Δήμος Βόλου έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Σύμφωνα με τον κύριο Κοπάνα, ο Καλλικράτης ουσιαστικά κατήργησε τους μικρούς δήμους και τις κοινότητες, ενώ η οικονομική ύφεση της Ελλάδος των μνημονίων και η μετέπειτα πανδημική και ενεργειακή κρίση επιδείνωσαν τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των μικρότερων τοπικών κοινωνιών. Ο αγώνας είναι δύσκολος, είπε, προκειμένου να κρατήσουμε ζωντανά και όρθια τα χωριά μας στην περιφέρεια και του Δήμου Βόλου, και καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.